Κύριε Πέτσα, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και πάλι. Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με το νεότερο της επικαιρότητας, που είναι η εκλογή Biden. Πώς το βλέπει η ελληνική κυβέρνηση, πώς βλέπει αυτή την αλλαγή στη σκητάλη του Λευκού Οίκου? Νομίζω ότι όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε δει μια πολύ καλή προσέγγιση των αμερικανικών θέσεων προς ελληνικές θέσεις. Είχαν εγκαταλείψει την πολιτική των ίσων αποστάσεων και της ουδετερότητας έναντι της Τουρκίας. Και πιστεύουμε τώρα με τη νέα διοίκηση υπό τον πρόεδρο Biden αυτές οι σχέσεις να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο. Και όπως ξέρετε, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε συναντήσει ήδη εδώ και χρόνια τον κύριο Biden και είχε αναπτύξει κάποιους διάφορους επικοινωνίες, οι οποίοι θα είναι πολύ χρήσιμοι και μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Πιστεύουμε λοιπόν όσα ακούσαμε στην προεκλογική περίοδο και είπε και ο συνεργάτης σας, ο κύριος Ιγνατίου, λίγο πριν, να τα δούμε να ξετυλίγονται γρηγορότερα παρά αργότερα. Βεβαίως υπήρξε και ανησυχία και από τον κύριο Γιαζιά, αν βλέπατε προηγουμένως στην κουβέντα μας, ότι μπορεί η Τουρκία μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, προφανώς για να προλάβει τις εξελίξεις, να προχωρήσει σε κάποιο επεισόδιο στην Ανατολική Μεσόγειο. Γι' αυτό τι λέτε? Ότι είμαστε σε εγρήγορση είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβάνονται όλοι, ότι όταν υπάρχει ένα μέσο διάστημα ανάμεσα στην προηγούμενη διοίκηση και στη νέα διοίκηση, υπάρχουν τέτοιοι πειρασμοί σε διάφορους που θέλουν να έχουν αποσταθεροποιητικό ρόλο στην περιοχή μας. Ελπίζουμε η Τουρκία να μην προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Ήδη οι προκλητικές ενέργειες του προηγούμενου διαστήματος έχουν δημιουργήσει μεγάλη ένταση στην περιοχή. Πιστεύουμε θα περτανεύσει λογική και θα έχουμε μια ομαλή εξέλιξη για το επόμενο χρονικό διάστημα. Εμείς όμως, σε κάθε περίπτωση, είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.